ήταν η ΕΘΑΘΑ, έπαιζε στην Ευρώπη με τους Άστρα Dragon, μια ομάδα τότε ήταν στις 4 καλύτερες ομάδες της Γερμανίας. Και έπρεπε να προκριθούμε για να μπούμε σε ευρωπαϊκό όμιλο. Δεν είχαμε κάποια εικόνα όσον αφορά τον αντίπαλο, γιατί είχαν κάτι φιλικά, χωρίς βίντεο κτλ. Και τότε ο Τόνης με τον Πανίκο επέμεναν, κόψαν μου εισιτήριο, μας είπε τη Στέλλα, πήγαμε στη Γερμανία, παίζα σε ένα χωριό, μπορεί να φανταστεί, πιάσαμε τρένα, αλλάξαμε τρένα να πάμε. Φτάσαμε στο γήπεδο που ήταν να παίξουν, ο κόσμο ένιζε μέσα το γήπεδο, οπότε με τα σκουφιά και με έτσι να μπω στο γήπεδο εγώ, ας πούμε, να δω, να σημειώσω συστήματα, πράγματα κτλ. Ένα μπορούσες ούτε να γράφεις, διότι αν να σου πούν ποιος είναι τούτος που ήρθε, να σε βγάλουν έξω. Οπότε τέγαινε το δεκάλεπτο, έφευκα πιένα στην τουαλέτα του γηπέδου. Τα έγραφα, για να μην τα ξεχάνω, ξανά έγραφα. Εντάξει, βοήθησε, γιατί καταφέραμε να κάνουμε μια πολλά μεγάλη πρόκριση τότε. Ήμασταν μεγάλο outsider, νομίζω κανένας δεν το περίμενε. Ήταν ο λόγος που έπαιξε μεγάλο ρόλο, νομίζεις, εκείνη η κατασκοπία που κάνετε σε εκείνο το παιχνίδι, που πίεσε μέσα πουθενά σε ένα παιχνίδι. Θεωρείς ότι εκεί, ξέρεις, άλλαξε τα δεδομένα και το πράγμα. Δεν ξέρω πόσο σημαντικό το scouting για σένα. Ναι, για το Τόνιν ιδιαίτερα τότε, που ο Τόνις πιστεύει ότι ακόμα παραπάνω. Για το πρώτο παιχνίδι έπαιξε πολλά μεγάλο ρόλο. Ναι, διότι το πρώτο παιχνίδι κερδίσανε το 10 πόντους, αν δεν κάνω λάθος, στην Κύπρο. Έπαιξε μεγάλο ρόλο ότι ξέραμε τι θα έβρουμε μπροστά μας και πώς να προετοιμαστούμε.